Καλημέρα, Άντζελα. Καλημέρα. Πώς είναι τα κέφια μας? Σήμερα έχουμε τη συνάντηση του ήλιου με τον ουρανό, όπου εκεί μας δίνει λιγάκι έτσι μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα, γιατί είναι και η σελήνη στον εγώκερο. Βέβαια, έχουμε και τον Ερμή, ο οποίος είναι τώρα στα στάσιμά του, λίγο πριν ξεκινήσει να είναι ορθόδρομος. Άρα, λοιπόν, αισθανόμαστε λίγο την ενέργεια, ας πούμε, να σέρνεται κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, η σημερινή ημέρα μας φέρνει λίγο κάποιους αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι μας ταράζουν. Έχει πάρα πολύ να κάνει και με το φυσικό μας σώμα, ιδιαίτερα αν είμαστε ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι. Και οροσκόπο και αυτά. Και γενικότερα έχουμε μία ανάγκη για μεγάλη αλλαγή, παρότι μπορεί να αισθανόμαστε ιδιαίτερα εγκλωβισμένοι. Σώμα δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να αισθάνεσαι την ενέργειά σου να έχει φύγει και να είμαστε επιρρεπείς λίγο σε κρυολογήματα, λίγο να μην αισθανόμαστε και πάρα πολύ καλά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, κρυάρια μου. Για εσάς λοιπόν, η συνάντηση του ήλιου με τον ουρανό συμβαίνει στον οίκο, που έχει να κάνει πολύ με τα αποκτήματά σας, τη σταθερότητά σας, την ασφάλειά σας. Είπαμε λοιπόν εχθές ότι γενικότερα έχετε λίγο πιο μεγάλα γούστα, τα οποία αρχίζουν και ανεβαίνουν λίγο και θέλετε να κάνετε πραγματάκια. Εδώ όμως μπορεί να σας φέρει κάποιες τριβές, ιδιαίτερα όταν θέλετε. Μπορεί να είναι ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας να θέλει να αγοράσει κάτι. Μπορεί να θέλετε εσείς. Και κάπου εκεί πέρα να πρέπει να διαχειριστείτε λίγο τα οικονομικά, διότι βγαίνετε λίγο εκτός προϋπολογισμού. Από την άλλη, σήμερα αν θέλετε να νιώσετε, ας πούμε, ότι είναι κάπως έτσι η ενέργεια μέσα στο σπίτι σας πολύ μπουκωμένη, είναι μια καλή ευκαιρία για να πετάξετε πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν πλέον και γενικότερα να απαλλαγείτε από όλα αυτά. Είναι μια πολύ καλή όψη όμως για προοδευτική και επιχειρηματική σκέψη, η οποία ναι, θα αυξήσει τα έσοδά σας στη συνέχεια. Ταύρη μου, για σας λοιπόν αυτή η συνάντηση και την ώρα που έχετε και τον ανάδρομο Ερμή στο δικό σας το ζώδιο σας σωθεί σε πρωτοβουλίες και νέα στάση ζωής. Η αλήθεια είναι ότι γενικά προσπαθείτε να απελευθερωθείτε από διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να σας εμποδίζουν να αναπτυχθείτε. Από την άλλη, μπορεί να βλέπετε επίσης να φεύγουν από τη ζωή σας και άτομα και καταστάσεις, το οποίο δεν πρέπει να σας αγχώνει. Αν φεύγουν από μόνα τους, είναι κάτι το οποίο σας δίνει χώρο, σας απελευθερώνει. Σήμερα υπάρχει μια έλλειψη ανοχής σε κανόνες και σε επιβολές, και γι' αυτό το λόγο δεν αποκλείεται λίγο να ξέρετε, αν υπάρχει ένας εκνευρισμός σε οποιονδήποτε τολμήσει να σας κάνει κάτι τέτοιο. Δίδυμή μου, για εσάς εδώ πέρα είναι, συνεχίζει πάλι να είναι σε αυτόν τον παρασκηνιακό τομέα, και ιδιαίτερα αν έχετε και τον οροσκόπο στους διδύμους, υπάρχει μια εσωτερική ανησυχία, αλλά από την άλλη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορεί τελικά να φτάνετε σε μια κατασταλάξη, δηλαδή να υπάρχει ένα συμπέρασμα στο τέλος για το τι χρειάζεστε και το τι θέλετε και από τους ανθρώπους και από τη δουλειά σας. Γι' αυτό λοιπόν και συνεχίζουν κατά κάποιο τρόπο και οι παρασκηνιακές κινήσεις. Γενικά, προσέχετε λίγο την υγεία σας και να ξεκουράζεστε, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κούραση την οποία δεν μπορείτε να διαχειριστείτε, και στο σύνολο δεν σας ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω σας, αλλά περισσότερο τι συμβαίνει ατομικά μέσα σας. Καρκίνη μου, μία πολύ ωραία όψη η οποία είναι απέναντί σας. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε και τη σελήνη να περνάει το δικό σας κυβερνήτη στον τομέα των σχέσεων, άρα λοιπόν υπάρχει μία αναζωογόνηση γενικότερα στις σχέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις ομάδες, τους κύκλους, τους φίλους, όπως επίσης και στα σχέδιά σας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μία διάθεση και χρειάζεται κιόλας να το κάνετε, να δικτυωθείτε περισσότερο, να επιλέξετε κάποιους καινούριους φίλους, καινούριες ή συνεργάτες που μπορεί να εντάξετε, και επίσης να διευρύνετε πολύ τους οριζοντές σας και να συνδεθείτε με πολύ διαφορετικά άτομα. Προσοχή μόνο στις φιλίες, γιατί μπορεί να υπάρξει μία παρεξήγηση. Λιοντάρια μου, εδώ πέρα λοιπόν συνεχίζει να έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τομέα της φιλοδοξίας, καταξίωσής σας, που οδεύει η ζωή σας, τι κάνετε, γενικότερα όλο το σύνολο. Και πώς μπορείτε όλο αυτό να το ανεβάσετε, να το αναπτύξετε και να φτάσετε στον τελικό στόχο τον οποίο σας χρειάζεται. Γενικά μιλάμε για μια γενικευμένη ελευθερία και μια αυθεντικότητα την οποία εντάσσετε στην ζωή σας. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να επιθυμίσετε στον εαυτό σας ότι χρειάζεται να πάτε λίγο και με το κύμα της εποχής και να συνδεθείτε, να είσαστε λίγο πιο μπροστά. Μάλιστα. Παρθένη μου, ελεύθερη και ωραία, αυτό είναι κάτι που θα το θέλατε τουλάχιστον έτσι να είσαστε. Είναι μια μέρα στην οποία δεν μπορείτε πολύ εύκολα να προγραμματίσετε κάτι το οποίο θέλετε να φτιάξετε, ή γενικότερα στη σχέση σας ή στη συνεργασία σας δεν βγαίνει και ακριβώς το πρόγραμμα. Αυτό που βγαίνει όμως από αυτή τη σύνοδο είναι γενικά η αλήθεια και γενικά η συνειδητοποίηση πραγμάτων. Είναι μια ευκαιρία για εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων και φυσικά να είσαστε και σε μια στάση αναμονής. Ζυγή μου, για εσάς μπορεί να βιώσετε κάποια βαθιά συναισθήματα τώρα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν έχουμε για μια αφύπνιση συναισθημάτων. Αλλά το σημαντικό είναι να πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από όλα αυτά τα οποία μπορεί να σας κρατούν εξαρτημένους. Είναι μια περίοδος στην οποία
Μπορείτε να δείτε με μία νέα οπτική και ένα νέο τρόπο χρήματα και σχέσεις με τις οποίες συνδέεστε. Σκορπιέ μου, εδώ λοιπόν το θέμα μας είναι η ανανέωση της διαχείρισης των σχέσεων. Είναι οι άλλοι που σας βγάζουν, έτσι αισθάνεστε μετά και την έκλειψη κιόλας από το δρόμο και την ηρεμία σας. Είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητήσετε όλα όσα αισθάνεστε, όσα σκέφτεστε και όσα νιώθετε. Εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρξει και το απρόβλεπτο. Άρα λοιπόν γι' αυτό καλείστε τόσο πολύ να μπορέσετε να το διαχειριστείτε. Αλλά το θέμα σας είναι να μπορέσετε να κατανοήσετε και τι λένε οι άλλοι, αλλά και ποια είναι η θέση σας μέσα στην οποιαδήποτε σχέση και συνεργασία. Δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες γνωριμίες και προτάσεις. Το Ξώτης μου, για εσάς εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα σχέδιά σας και στην καθημερινότητά σας, να ανακαλύψετε νέες μεθόδους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι μην πιέζετε ό,τι δεν βγαίνει. Είναι σαν αυτό το σύστημα το οποίο για να μπορέσετε να πιάσετε το δόλωμα, αφήστε το λάσκα και μετά τραβάτε λιγάκι. Εγώ καιρή μου είναι μια πολύ ωραία θετική όλη αυτή η όψη απέναντι σε εσάς. Έχετε και τη σελήνη στο δικό σας το ζώδιο, άρα λοιπόν. Είναι πολύ θετικά όλο, ευχάριστα, με μια αίσθηση αναζωογόνησης και φυσικά μια δημιουργική ενέργεια. Υδροχόη μου, εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ πιεστικό αυτό και σε θέματα υγείας και σε θέματα συναισθημάτων. Θέλετε να είσαστε λίγο με λιγότερους ανθρώπους κοντά, δηλαδή να μην είσαστε τόσο πολύ απλωμένοι γενικότερα. Υπάρχουν κάποια οικογενειακά ζητήματα τα οποία μπορεί να σας απασχολούν τα δικά σας, του ή της συντρόφου σας. Και γενικά είναι μια αναγκαίο να ελέγξετε τα συναισθήματά σας και φυσικά όλη την ένταση την οποία μπορεί να βγάζετε από μέσα σας. Και τέλος για τους ηχθείς μας, εδώ πέφτει στο κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, σας σωθεί στο να βρείτε νέα ενδιαφέροντα γενικότερα και νέες μεθόδους προσέγγισης. Υπάρχει μια νευρικότητα την οποία πρέπει να ελέγξετε, να είσαστε ειλικρινείς και να εκφράσετε αυτά που νιώθετε. Απλά να μην είσαστε απότομοι, γιατί αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει κάποια σημεία. Αυτά λοιπόν. Μάλιστα.